Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που μας αξιώνει να είμαστε μαζί και σήμερα στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε πάντοτε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα, τα θέματα τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Μια φορά ακόμη θα θέλαμε να εκφράσουμε την άποψή μας ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε ούτε διεκδικούμε την αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών και ούτε ποτέ θεωρούσαμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι. Είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού και μαθητεύουμε μαζί με σας μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού για όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν στην καθημερινή μας ζωή. Σήμερα θα αρχίσουμε με έναν ανώνυμο αδελφό μας. Αγαπητέ αδελφέ Γιώργο, αγαπητή Εκκλησία, λαμβάνω το θάρρος να σας ρωτήσω κάποια πράγματα σχετικά με τη σχέση ανάμεσα σε ένα ζευγάρι. Πριν όμως σας ρωτήσω, θα ήθελα να σας βεβαιώσω ότι στέκομαι εν φόβο Θεού στην καρδιά μου για τις απορίες μου και το έχω υπόψη μου τη δύσκολη θέση που μπορώ να σας φέρω, αλλά και εσείς να γνωρίζετε ότι επίσης την ίδια δύσκολη θέση βρίσκομαι και εγώ την ώρα που σας γράφω. Γνωρίζω επίσης ότι ο δρόμος του Θεού είναι πνευματικός και ότι οι ερωτήσεις μου πιθανόν συνδέονται μόνο με τη σάρκα, αλλά δυστυχώς με καίνε πολύ καιρό για να σιωπήσω. Έχετε λοιπόν μακροθυμία προς εμέ, καθώς σας γράφω, ως σαρκικός και όχι ως πνευματικός αδελφός, έχοντας την ελπίδα ότι ο Κύριος θα με βοηθήσει να ξεπεράσω το σαρκικό μου εαυτό όπου χρειάζεται. Πρέπει ακόμη να σημειώσω ότι εγώ και η σύζυγός μου προερχόμαστε από τον κόσμο και την αμαρτία. Μας έσωσε ο Χριστός και βρισκόμαστε στη χάρη του εδώ και λίγα χρόνια. Όλες οι ερωτήσεις μου έχουν κοινή βάση, όμως θα προσπαθήσω να τις αριθμίσω. Πρώτον, μπορεί ένα ζευγάρι να βρίσκεται σε πορνεία χωρίς να πορνεύει με τρίτο πρόσωπο? Δηλαδή, τι ακόμα μπορεί να έχει πορνικές ρίζες πέρα από την κανονική πορνεία? Να τα διαβάσω όλα. Δεύτερον, τι σημαίνει ακριβώς η φράση να είναι οικείτη αμόλυντος και αμίαντος? Μπορεί να μολυνθεί η οικείτη ενός ζευγαριού στα μάτια του Θεού μόνο από την προσωπική τους επαφή, χωρίς να αμαρτάνουν, παραφύσουν ούτε να μοιχεύουν? Δηλαδή, για παράδειγμα, αν την ώρα εκείνη της επαφής τρέφουν κάποιο πάθος μεταξύ τους, πώς θα βρεθώ με τον σύντροφό μου αν δεν επιθυμώ έντονα αυτήν και το, πώς θα βρεθώ με το, τη σύντροφό μου αν δεν επιθυμώ έντονα αυτήν και το αντίστροφο? Υπάρχει κάποιο όριο στην επιθυμία αυτή που από εκεί και πέρα μετά λογίζεται αμαρτία? Τι είναι λαγνία? Τρίτον, τι είναι λαγνία? Τι ακόμη μπορεί να χαρακτηριστεί ακολασία μέσα στα φαινομενικά υγιή πλαίσια μιας σχέσης ενός ζευγαριού? Είναι επιτρεπτό άραγε να υπάρχουν σποραδικές φαντασιώσεις του ενός συντρόφου προς το άλλο μέλος και προσμονή ειδονής? Γιατί την προσμονή της ειδονής τη μεταφράζει ως λαγνία το λεξικό. Τελικά, πώς θα ξεκαθαρίσουν στην καρδιά μας όλα αυτά? Καταλαβαίνω με το νου ότι πρέπει να μας κινεί η αγάπη σε όλο αυτό, όμως η σάρκα εκμηδενίζεται? Είναι επιτρεπτό άραγε ένα παιδί του Θεού να φοράει σόρχα που δεν είναι συγκεκρή, που δεν είναι τελείως καθώς πρέπει? Και εννοείται ότι δεν ρωτώ περί των άκρων. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη στάση του σώματος που είναι αγκαία και κάποιες άλλες που δεν είναι στην επαφή ενός ζευγαριού? Μας φανερώνει κάτι για όλα αυτά ο λόγος του Θεού? Μπορούν κάποιες στάσεις του σώματος να κρύβουν πορνεία ή κάτι τέτοιο? Αν υπήρχε κάτι θα μας το φανέρωνε ο λόγος του Θεού με τόση λεπτομέρεια, ή αφήνει το υπόλοιπο μέρος της ευθύνης της συνειδήσης σε εμάς των πιστών? Έκτον, δεν θα γινόταν βαρετό σε μένα και σε εκείνη να πλαγιάζω με τη σύντροφό μου πάντα με τον ίδιο τρόπο? Όλοι πιστεύω πως καταλαβαίνουμε τι ρωτάω, ακόμη και στις δικές μας. Ακόμη. Μισό λεπτό, μας φανέρωνε ο λόγος του Θεού. Υπάρχει κάτι. Αν όχι,
Λοιπόν, αν όχι, τότε πώς θα καθαρίσει η καρδιά μου από μερικές τέτοιες στιγμές που αισθάνομαι άπρεπα χωρίς λόγο? Αν πάλι ναι, τότε γιατί ο λόγος του Θεού δεν φανερώνει κάτι τέτοιο? Ντρέπεται ο Κύριος? Σίγουρα όχι, όταν βλέπουμε το λόγο του να μιλάει με τόσες πολλές λεπτομέρειες σχετικά με πολλές ακαθαρσίες. Έβδομον, δεν έχουν απασχολήσει κανένα άλλο ζευγάρι αυτές οι απορίες? Έστω εκλείνει λοιπόν αμόλυντος και στους μεν καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά. Με αγάπη για την Εκκλησία του Χριστού, ανώνυμος αδελφός σας. Αδελφέ μου, θα ξεκινήσω από ένα εδάφιο που πάντοτε μ' αρέσει. Είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, στη δεύτερη, στο 2α κεφάλαιο και το 3 εδάφιο. Φοβούμε όμως μήπως ο Όφης εξυπάτησε όπως φοβούμε όμως μήπως καθώς ο Όφης εξυπάτησε την Εύα δια της πανουργίας αυτού, διαφθαρεί ούτως ο νου σας, τα νοήματά σας, εκ πεσών από τις απλότητες της εις των Χριστών. Διότι αν ερχόμενος κηρύττει προς εσάς άλλον Ιησούν, τον οποίον εμείς δεν εκηρύξαμε, λαμβάνετε άλλο πνεύμα το οποίο δεν λάβατε, άλλο Ευαγγέλιο το οποίο δεν δέχετε, καλώς θέλετε υποφέρει αυτόν. Εκείνο λοιπόν που φοβάται ο Απόστολος Παύλος για τους Κορινθίους, μήπως εκπέσουν τα νοήματά τους από την απλότητα του Χριστού. Γιατί αυτό που θέλει ο Χριστός είναι την απλότητα. Γιατί αν ξεφύγουμε από την απλότητα, τότε κινδυνεύουμε να μας πλανήσει ο διάβολος με πολλές σκέψεις και διάφορες σκέψεις, και αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα βέλη του εχθρού, τα πεπειρωμένα, τα οποία πρέπει να σβήνουμε σηκώνοντας την ασπίδα της πίστεώς μας. Θα προσπαθήσω γενικά να απαντήσω και μετά σε μία-μία ερώτησή σου. Ο Λόγος του Θεού αναφέρεται καθαρά, αγαπητέ αδερφέ, στην επιστολή προς Κορινθίους στην πρώτη και στο ζήτα κεφάλαιο, και θέλω να το δούμε. Διαβάζω λοιπόν πρώτη επιστολή προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου, ζήτα ένα κεφάλαιο. Περί δε των όσων μη εγγράψατε, καλόν εις τον άνθρωπο να μην εγγύσεις γυναίκα. Δια τας πορνείας όμως, ας έχει έκαστος την εαυτού γυναίκα και εκάστη ας έχει τον εαυτής άνδρα. Ο ανήρας αποδίδει στη γυναίκα την οφειλωμένη εύνοια, ομοίως δε και η γυνή στον άνδρα. Η γυνή δεν εξουσιάζει το εαυτή σώμα, αλλά ο ανήρ. Ομοίως δε και ο ανήρ δεν εξουσιάζει το εαυτού σώμα, αλλά η γυνή. Μη αποστερείτε αλλήλους, εκτός αν είναι τι εξ συμφώνου προς καιρών, για να καταγίνεστε στην νηστείαν και στην προσευχή, και πάλι συνέρχεστε επί το αυτό, για να μην σας πειράζει ο σατανάς για την ακράτειά σας. Εκείνο λοιπόν το οποίο θέλει ο Θεός είναι ο γάμος, και επειδή γνωρίζει το σαρκικό φρόνημα το οποίο υπάρχει μέσα σε κάθε άνθρωπο που οδηγεί και στην πορνεία, ο Θεός για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από αυτή τη μεγάλη αμαρτία, την πορνεία, έδωσε σε αυτόν τη γυναίκα του και στη γυναίκα του έδωσε τον άντρα της. Άρα, για πάσης μορφής πορνείας που έρχεται μέσα στη σάρκα σου και στη σκέψη σου και της γυναίκας σου, με απλότητα θα λες αυτό που λέει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Καθένας ας έχει τη γυναίκα του για τις πορνείες, και κάθε μία ας έχει τον άντρα της για τις πορνείες. Άρα δεν υπάρχει περιορισμός και δεν είναι καλό να μπερδεύεσαι με σκέψεις που φέρνει ο διάβολος, καθώς βλέπει την αγαθή σου συνείδηση ότι μπορεί να τη μολύνει. Μάλιστα, για να το καταλάβουμε ακόμη πιο καλά, μας εξηγεί ότι το σώμα μας, το σώμα των ανδρών, ανήκει στη γυναίκα μας, και το σώμα της γυναικός ανήκει στον άντρα. Εδώ τα περιλαμβάνει όλα τα ερωτήματά σου. Δηλαδή, με τη γυναίκα σου είσαι ελεύθερος να έχεις συζυγικές σχέσεις χωρίς περιορισμό. Ο μόνος περιορισμός που υπάρχει και θεωρείται βέλιγμα ενώπιον του Θεού
είναι αυτό που λέει στην επιστολή του Απόστολος Παύλος προς Ρωμαίους, στο πρώτο κεφάλαιο 26 εδάφιο, διότι παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις πάθεια τιμίας, πάθεια τιμίας, παρέδωκε ο Θεός αυτούς που κατακρατούν την αλήθεια εν αδικία, που γνωρίζουν την αλήθεια και την κρατούν εν αδικία. Και ο Θεός τους παρέδωκε εις τα πάθη των επιθυμιών τους, εις πάθεια τιμίας, τα οποία ποια είναι? Πρώτον, οι γυναίκες αυτών μετήλαξαν την φυσική χρήση στην παραφύση. Είναι οποιαδήποτε παραφύση σαρκική σχέση έχει ο άνθρωπος, ο άντρας με τη γυναίκα του. Ομοίως δε και οι άντρες αφήσανται στη φυσική χρήση της γυναικός, την φυσική χρήση της γυναικός, εξεκάθισαν στην επιθυμία αυτών προς αλλήλους, πράττονται στην ασχημοσύνη, άρσενη στις άρσενας. Δύο πράγματα λοιπόν, μέσα στο Λόγο του Θεού, για τις σαρκικές συζυγικές σχέσεις, είναι βέλιγμα και αμαρτία. Η παραφύση σχέση ανδρός και γυναικός και η παραφύση σχέση ανδρός και ανδρός ή γυναικός και γυναικός. Αυτό είναι βέλιγμα στα μάτια του Θεού. Όλα τα άλλα, οι πορνίες μπορεί να υπάρχουν στο μυαλό και στο σώμα και στις επιθυμίες δύο ανθρώπων, καλύπτονται με τη φυσική χρήση της γυναικός, του ανδρός, και τη φυσική σχέση της γυναικός προς τον άντρα της. Τόσο απλά και τόσο κατανοητά και τόσο καθαρά. Ελευθέρωσε λοιπόν τη σκέψη σου από οποιαδήποτε βάρος, ελευθέρωσε τη συνείδησή σου, ζήτησε το αίμα του Χριστού να καθαρίσει τη συνείδησή σου και ζήσε με τη γυναίκα σου κάθε ευλογία που ο Θεός έχει προσδιορίσει για εσάς τους δύο. Το ίδιο και η γυναίκα σου να ζήσει με τον άντρα της, με σένα, κάθε ευλογία που ο Θεός έχει προσδιορίσει, γιατί και οι συζυγικές σχέσεις είναι μια ευλογία από το Θεό. Δεν είναι αμαρτία. Τώρα να πιάσουμε μία-μία, γρήγορα-γρήγορα τις ερωτήσεις σου, μέσα σε αυτό όμως το γενικό πλαίσιο της απλότητος εν Χριστώ Ιησού. Μπορεί ένα ζευγάρι που βρίσκεται σε πορνεία χωρίς να πορνεύει με τρίτο πρόσωπο, δηλαδή να πορνεύει, συγγνώμη, μπορεί ένα ζευγάρι να βρίσκεται σε πορνεία χωρίς να πορνεύει με τρίτο πρόσωπο? Ναι, μόνο σε μία περίπτωση, που λέει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Πάσο βλέπον γυναίκα άλλην δια να επιθυμήσει αυτήν, ήδη εμίχευσεν αυτήν εν την καρδία αυτού. Μόνο αυτό απαγορεύεται. Να βλέπεις, να επιθυμείς τη γυναίκα του αλλού. Να επιθυμείς σαρκικά άλλη γυναίκα εκτός από τη δική σου. Όταν θα έρθει ένα τέτοιο συνέστημα, μια τέτοια επιθυμία μέσα σου, ζήτησε το αίμα του Χριστού και ο Θεός θα σε ελευθερώσει, γιατί όποιον ελευθερώσει ο Χριστός είναι πραγματικά ελεύθερος από όλα. Δηλαδή, τι ακόμα μπορεί να έχει πορνικές ρίζες πέρα από την κανονική πορνεία? Τίποτα, αδερφέ. Δεύτερη ερώτηση. Τι σημαίνει ακριβώς η φράση «Σηκείται αμόλυντος και αμίαντος»? Αγιασμός, καθαρότητα. Μην βάλεις άλλον άνθρωπο μέσα στο κρεβάτι σου και μην βάλει η γυναίκα σου άλλον άντρα στο κρεβάτι της. Μπορεί, και βεβαίως είναι και οι παραφύσεις, όπως είπαμε, σαρκική επαφή. Μπορεί να μολυθεί η κήτη ενός ζευγαριού στα μόνο από την προσωπική τους επαφή χωρίς να μαρτάνουν, παραφύσει ούτε να μοιχεύουν. Ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή για παράδειγμα για την ώρα και τίποτα. Ποτέ, ποτέ. Τελειώνουμε. Τρίτη ερώτηση. Τι είναι λαγνία? Λαγνία είναι η ασέλγεια, η ακολασία, είναι η επιθυμία που οδηγεί σε ακολασία τον άνθρωπο. Ακολασία τι σημαίνει? Μακριά από το θέλημα του Θεού. Έξω από τη συζυγική σχέση ή παραφύση σχέση. Τι μπορεί ακόμη να χαρακτηριστεί ακολασία μέσα στα φαινομενικά υγιή πλαίσια? Τίποτα, παρά μόνο η παραφύση σχέση. Είναι περιτρεπτό άραγε να υπάρχουν σποραδικές φαντασιώσεις? Ό,τι θέλετε κάντε.
Τελικά πώς θα ξεκαθαρίσουν την καρδιά μας όλα αυτά? Πάρα πολύ εύκολα. Με την απλότητα του Χριστού. Είσαι ελεύθερος γιατί ο Χριστός σε ελευθέρωσε για τις πορνείες σου να έχεις τη γυναίκα σου και η γυναίκα σου να έχει τον άντρα της. Καταλαβαίνουμε το νου ότι πρέπει να κινεί όλο αυτό αγάπη. Προφανώς. Η αγάπη του Χριστού είναι που συσφίγγει μας. Όμως η σάρκα εκμηδενίζεται? Όχι βεβαίως. Καθόλου. Είναι επιτρεπτό άραγε ένα παιδί του Θεού να φοράει εσόρουχα, να φοράει εσόρουχα που δεν είναι τελείως καθώς πρέπει? Και εννοείται ο ντερωτό περί των άκρων. Ό,τι θέλει να σου φοράει. Μες στο σπίτι και ο άντρας και η γυναίκα στο κρεβάτι τους ό,τι θέλουν να σου φοράνε. Εκείνο που απαγορεύεται από το Λόγο του Θεού είναι να φοράει η γυναίκα αντρικό εσόρουχα και αντρικά ρούχα και ο άντρας γυναικεία εσόρουχα και γυναικεία ρούχα, το οποίο βεβαίως είναι ευδέλιγμα στο Θεό. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη στάση που είναι αγία και όχι, όλα είναι καλά ενώπιον του Θεού. Δεν θα γινόταν βαρετό? Ό,τι θέλετε κάντε, είπαμε, να πλαγιάζω με τον ίδιο τρόπο. Μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Τώρα είσαι ελεύθερος, αδερφέ μου. Ελευθερωμένος από τον Χριστό. Για οποιαδήποτε σχέση θέλεις να έχεις με τη γυναίκα σου, αναφορικά με τις πορνείες σου. Δεν έχουν απασχολήσει κανένα ζευγάρι τέτοιες απορίες? Όλους τους έχουν απασχολήσει. Όποιοι πρωτοπαντρεύονται, το πρώτο πράγμα που με ρωτάνε είναι τι μπορώ να κάνω, τι επιτρέπεται και τι επιτρέπεται. Και η απάντηση σε αυτό μέσα από το Λόγο του Θεού είναι τα πάντα εκτός από την παραφύσιση σχέση. Ο Κύριος να σε ευλογήσει και να ζητήσεις από τον Κύριο να σε καθαρίσει από αυτές τις αμφιβολίες και τις σκέψεις και να περπατήσεις ελεύθερα με χαρά να απολαμβάνεις τον σύζυγικό σου βία. Ο Θεός να είναι μαζί σου, αδερφέ μου αγαπητέ. Συνεχίζουμε με μία αδελφή που μας λέει το όνομά της, αλλά θέλει να παραμείνει ανώνυμη. Αγαπητή αδελφή, ονομάζομαι έτσι και είμαι από την Άπαχτο. Θα ήθελα να παρακαλέσω να προσευχηθεί το Κύριος μας να κάνει έλεος και χάρη στην οικογένειά μου και να ζεστάνει και να ετοιμάσει την καρδιά του άντρα μου ώστε να έλθει στον δρόμο του Θεού και μένα να μου δίνει δύναμη τώρα που μετά από χρόνια αποστασίας και ενώ ήμουν βαφτισμένη με Πνεύμα Άγιο προσπαθώ να επιστρέψω κοντά του με προσευχή, μελέτη της Γραφής και ακούγοντας το λόγο του μέσω του ηλεκτρονικού σταθμού. Όμως ο άντρας μου όταν με γνώρισε ήμουν σε αποστασία και ενώ του είχα πει ότι ήμουν παλαιότερα στην εκκλησία και ξέρει ότι η μητέρα μου και η αδερφή μου είναι στην εκκλησία, μου είχε πει ότι δεν θέλει να πάω ξανά ούτε να πω κάτι στο παιδί μας που τώρα είναι 6 μηνών για την εκκλησία. Για το Θεό του αρέσει να μιλάω στο μωρό γιατί του διαβάζω από την Καινή Διαθήκη που είχαν φέρει πριν από πολλά χρόνια στην εκκλησία για παιδάκια με πολύ απλά λόγια και εικόνες. Και ο άντρας μου πιστεύει στο Θεό, αν και είναι στην Ορθόδοξη Εκκλησία, έχει φόβο Θεού και κάποιες φορές διαβάζουμε μαζί τη Γραφή, αλλά προσπαθούσα να του εξηγήσω τι έλεγε, δεν την καταλάβαινε, όμως σταμάτησα γιατί και εγώ δεν ήμουν κοντά στο Θεό ώστε να μου αποκαλύπτει το λόγο του και φοβήθηκα να μην πω κάτι που δεν ισχύει προσπαθώντας να του εξηγήσω. Τώρα προσπαθώ να μην εναντιωθώ σε αυτά που είχα αποσχεθεί στον άντρα μου. Τότε, γιατί ο λόγος του Θεού λέει ότι πρέπει να σέβομαι και να τιμώ τον άντρα μου και να υποτάσσεται, λέει μάλιστα, να υποτάσσεσαι στον άντρα σου και δεν θέλω να βάλω στην καρδιά μου διχόνοια για το Θεό, διχόνοια για το Θεό με το να αλλάξω τελείως τα πάντα και να απομακρυνθώ από αυτόν τον σύζυγό μου. Ξέρω ότι είναι προγνωρισμένο παιδί του Θεού και ότι αυτός είναι ο σύντροφος που ο Θεός είχε για μένα καθώς τον είχα δει σε ύπνο όταν ήμουν 13-14 ετών λίγο πριν αποστατήσω. Παρακαλώ προσευχηθείτε μαζί μου με τη χάρη του Θεού να ετοιμάσει καλά το έδαφος ώστε να επιστρέψει στην εκκλησία μαζί με τον σύζυγό μου και να τον σώσει και να μας ευλογήσει και εμάς και το παιδάκι μας. Αγαπητή, έχει και συνέχεια, αλλά να απαντήσω να αναφερθώ σε αυτά τα οποία γράφεις. Πρέπει να σου πω ότι σκέφτεσαι πάρα πολύ καλά. Ο Λόγος του Θεού λέει να υποτάσσεσαι στον άντρα σου, εν κυρίω βέβαια, όχι όταν σε οδηγεί σε αμαρτία, αλλά δεν πιστεύω ότι σε οδηγεί σε αμαρτία ο άντρας σου, ούτε ο ίδιος, αφού έχει φόβο Θεού, επιθυμεί την αμαρτία. Τότε το ότι είναι σε άλλο δόγμα, αυτό δεν χαλάει την ιστορία. Αντιθέτως, αφού δεχόσαστε και δύο τον Χριστό, πιστεύετε ότι ο Χριστός έχει αναστηθεί, τον έχει αναστήσει ο Πατέρας και ομολογείται ότι αυτός είναι ο Κύριος και δέχεστε τον Ιησού Χριστό, ο Θεός θα σας δώσει την εξουσία να γίνετε και εσείς τέκνα Θεού. Εσύ τώρα πρέπει να ζητάς από το Θεό ένα πράγμα, αγαπητοί αδελφοί, σοφία και σύνεση.
που έρχεται βέβαια από το φόβο του Θεού, γιατί η αρχή σοφίας είναι φόβος Κυρίου. Σοφία και σύνεση πώς να πολιτεύεσαι εν Χριστώ Ιησού μέσα στην οικογένειά σου, στον άντρα σου και στο παιδί σου. Βεβαίως θα τον υπακούς, βεβαίως θα υποτάσσεσαι και μάλιστα πόσο περισσότερο που έχεις υποσχεθεί σε αυτόν, άρα κάποτε σου ζήτησε να του υποσχεθείς. Τώρα η ελπίδα σου και η προσευχή σου είναι ο Χριστός να κάνει χάρη. Εκείνο που έχω να σε συμβουλεύσω σε αυτά τα οποία γράφεις είναι βοήθησέ τον να ακούει το Λόγο του Θεού. Η πίστη έρχεται δια της ακοής του Λόγου και η ακοή του Λόγου και η ακοή δια του Λόγου του Θεού. Εκείνο που έχει σημασία είναι να πιστέψει και να δεχτεί το Ευαγγέλιο του Χριστού και να το δεχτεί όταν το ακούει. Όσο μπορείς, βάζε CD μέσα στο αυτοκίνητο και όσο δέχεται, ακούτε το Λόγο του Θεού. Έχω δει πάρα πολλές οικογένειες που έχουν έρθει στον Χριστό ακούγοντας το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει αυτούς που τον πιστεύουν. Εάν δηλαδή ακούει το Λόγο του Θεού ο άντρας σου και τον πιστέψει, ο Κύριος θα τον σώσει. Επίσης, το δεύτερο πρέπει να κάνεις είναι να προσέξεις τη συμπεριφορά σου, τον αγιασμό σου, την καθαρότητά σου, την ειλικρίνειά σου. Μην κρύβεσαι, μην υποκρίνεσαι. Αλλά με τον άντρα σου να είναι όλα καθαρά. Στους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά. Μα όλα καθαρά ενώπιον του Θεού να είναι. Και όταν βλέπεις ότι δεν θέλει, εσύ δεν θα προχωράς. Όταν βλέπεις ότι δεν αρνείται, εσύ θα προχωράς. Θα παίρνεις πρωτοβουλίες, αλλά θα τις φέρνεις ενώπιον του, με οποιουσδήποτε τρόπο σου δίνει σοφία ο Θεός, να δεις πώς θα ανταποκρίνεται. Εάν ανταποκρίνεται αρνητικά, θα σταματάς, θα προσεύχεσαι και θα ελπίζεις στο Θεό. Το δεύτερο πράγμα λοιπόν είναι ο αγιασμός σου. Το τρίτο πράγμα είναι η ειρήνη που πρέπει να έχετε σπίτι σας. Θεός μας κάλεσε σε ειρήνη. Αλλά σε καμία περίπτωση να μην χάνετε η ειρήνη του Θεού από την καρδιά σου, από την ψυχή σου και από τη ζωή σου. Και το πνεύμα σου να είναι πράο και ησύχιο μπροστά στο Θεό και μπροστά σε Αυτόν, γιατί αυτό είναι πολύτιμο ενώπιον του Θεού και θα βρίσκει την ευκαιρία ο Θεός να ευαρεστούμενος να ενεργεί. Τέλος, εσύ έχεις τώρα έναν αγώνα μπροστά σου και χρειάζεται να σε ευωδώσει ο Θεός. Μα έχεις καλή προκοπή. Η Γραφή λέει ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε, για να είναι η προκοπή σου φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Άρα, όταν μπορείς και όποτε μπορείς και όσο μπορείς πιο πολύ να μελετάς εσύ το Λόγο του Θεού με σκοπό να μένεις αυτόν για να σου δίνει ο Θεός προκοπή. Εγώ πιστεύω ότι πολύ γρήγορα, καθώς και εσύ το πιστεύεις, ο Θεός θα σας ελεήσει, θα σας ευλογήσει με τον τρόπο που Αυτός θέλει. Εσύ θα αφήνεις τα πράγματα να τα οδηγεί ο Θεός. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν λέγει ακόμη και για άπιστο άντρα, προσθέτει τους λοιπούς, λέγω εγώ, όχι ο Κύριος, αν της αδελφός έχει γυναίκα άπιστο και αυτή συγκαταβαίνει, συγκατανεύει να συνοικεί με ταυτό, ας μην αφήνει αυτή. Και γυνή της έχει άντρα άπιστο και αυτό συγκατανεύει να συνοικεί με ταυτή, ας μην αφήνει αυτό. Διότι ο ανήρω άπιστος υγειάστη δια της γυναικός. Και η γυνή άπιστος υγειάστη δια του ανδρός. Επειδή άλλως τα τέκνα σας ηθελονίστε ακάθαρτα, αλλά τώρα είναι άγια. Άρα λοιπόν, όταν εσύ επιστρέψεις στην παρουσία του Θεού, στο Λόγο του Θεού, στην πίστη του Ευαγγελίου, το παιδί σου θα είναι άγιο και ο άντρας σου θα αγιάζεται από σένα. Γι' αυτό και στο 16 εδάφιο λέγει, διότι τι εξεύρεις γίνε αν εμέλεις να σώσεις τον άντρα ή τι εξεύρεις άντρα αν μέλεις να σώσεις τη γυναίκα. Ο Θεός θα σας ευλογήσει. Έχω δει πάρα πολλά τέτοια ζευγάρια που ο Θεός σας ευλόγησε πάρα πολύ. Όταν η γυναίκα έμενε με πνεύμα πράο, ησύχιο, ταπεινό, με σοφία και σύνεση, πολιτευότανε στον άντρα της και το παιδί της και είδε το Θεό να ενεργεί και είδαμε το Θεό να ενεργεί και να δοξάζεται μέσα σε αυτή την οικογένεια. Συνεχίζω. Έχω όμως και μια άλλη απορία. Άκουσα σήμερα το μάθημα για τα βδελίγματα και έλεγε για τις εικόνες και τα λοιπά που έχουμε στο σπίτι μας.
Τι πρέπει να κάνω τώρα που ο σύζυγός μου δεν γνωρίζει και δεν μπορεί να τα πετάξω μόνη μου, γιατί θα έρθω σε σύγκρουση μαζί του. Προφανώς δεν θα τα πετάξεις και προφανώς δεν θα του πεις τίποτα. Ούτε θα αντιδράσεις. Αν σε ρωτήσεις θα πεις δεν σύμφωνα εγώ με αυτά, αλλά κάνω ό,τι θέλεις. Μην ξεχνάς, η κεφαλή της γυναικός είναι ο άντρας. Ο άντρας σου είναι η κεφαλή σου. Μπορεί να εκφράσεις τη διαφωνία σου, αλλά ταυτόχρονα θα εκφράσεις και την υπακοή σου. Η γυναίκα πρέπει να υποτάσσεται στον άντρα όπως η Εκκλησία στον Χριστό. Ξαναλέω, βεβαίως, σαν Κύριο. Εσύ ξέρεις ότι είναι κάτι που δεν ευαρεστεί το Θεό, γι' αυτό ούτε τα προσκυνάς, ούτε τα λατρεύεις, ούτε τα πιστεύεις, αλλά επειδή γι' αυτό είναι σεβάσματα, έτσι τα λέει ο Απόστολος Παύλος, τα σεβάσματά σας, γι' αυτό είναι σεβάσματα. Και εσύ θα σέβεσαι τον άντρα σου. Και ό,τι σέβεται αυτός. Όχι με ασοφία να τα κατηγορείς και να τα περιφρονείς. Με φόβο Θεού, υποτασσόμενη στον άντρα σου, θα σέβεσαι αυτόν και τα σεβάσματά του. Ο Θεός να σε ευλογεί, αγαπητοί αδελφοί μου, κατά πάντα στο όνομα του Χριστού, και πιστεύω ότι γρήγορα θα κάνει ο Θεός χάρη εάν συμπεριφέρεσαι και εσύ σύμφωνα με το θέλημά Του. Ο Κύριος να είναι μαζί σου. Συνεχίζουμε με τον αδελφό μας τον Τόμας Γιακουμπόφσκι από την Πολωνία. Δόξα στο Θεό, σας χαιρετώ αδερφέ, ακούω το σταθμό σας κάθε μέρα. Ακούω τώρα ένα μάθημα και με όλα τα μαθήματα και τα κηρύγματα οικοδομούμε. Και τώρα έχω μια ερώτηση που αφορά την νηστεία. Παίρνω κάθε πρωί φάρμακα και δεν μπορώ να τα παίρνω νηστικός. Πρέπει να φάω τουλάχιστον μια φέτα ψωμί. Θέλω να μου απαντήσετε στο εξής ερώτημα. Όταν αποφασίζω να νηστέψω όλη την ημέρα, σημαίνει ότι δεν πρέπει να τρώω τίποτα ή μήπως μόνο το πρωινό ή μεσημεριανό ή βραδινό? Στο βιβλίο του Ισαΐα περιγράφεται ποια νηστεία αρέσει στο Θεό και αναφέρει ότι όταν νηστεύουμε να πλένουμε το πρόσωπό μας και να νηστεύουμε με τρόπο που να μην το καταλαβαίνει κανείς. Σας παρακαλώ να μου απαντήσετε. Χαιρετίσματα και εύχομαι κάθε ευλογία σε όλη σας την οικογένεια. Ήθε ο Θεός να σας οδηγεί. Ναι, αγαπητέ Τόμας, η νηστεία είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ στο Θεό, γιατί ταπεινώνεται η σάρκα και όταν ταπεινώνεται η σάρκα υψώνεται ο πνευματικός άνθρωπος, με αποτέλεσμα να βρίσκει χάρη ο Θεός, ο άνθρωπος από το Θεό. Η νηστεία είναι να μην φάω και να μην πιω τίποτα όλο το χρονικό διάστημα που αφιερώνω στον Κύριο. Και είναι συνήθως από την ανατολή του ηλίου μέχρι τη δύση του ηλίου. Βεβαίως μπορεί να είναι και περισσότερο, και μια ολόκληρη μέρα από την ανατολή του ηλίου μέχρι την άλλη ανατολή του ηλίου, και δύο μέρες. Και όπως ο άνθρωπος θέλει να αφιερώσει την ημέρα του στον Κύριο με νηστεία, η οποία απαραίτητος πρέπει να συνοδεύεται με προσευχή. Νηστεία χωρίς προσευχή δεν υπάρχει λόγος, δεν γίνεται. Νηστεύω για να προσεύχομαι και η προσευχή μου να είναι πιο ευάρεστη στο Θεό, καθώς πέφτει η σάρκα και αυξάνεται ο πνευματικός άνθρωπος. Άρα λοιπόν, νηστεία σημαίνει δεν τρώω και δεν πίνω ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που εγώ βάζω. Συνήθως ο λόγος του Θεού λέει από την ανατολή του ηλίου στη δύση του ηλίου. Ή επαναλαμβάνω από την ανατολή του ηλίου στην άλλη ανατολή του ηλίου. Εσύ λοιπόν τώρα και όποιος αδερφός ή αδερφή θέλει να νηστέψει, αλλά πραγματικά παίρνει φάρμακα και πρέπει να είναι το στομάχι λίγο γεμάτο, εφόσον αποφασίσει να κάνει νηστεία από ανατολή σε δύση, μπορεί να σηκωθεί να φάγει πριν την ανατολή του ηλίου, αν ανατέλει στις 5 η ώρα, φάει κάτι στις 4 η ώρα και μετά νήστεψε από την ανατολή του ηλίου στη δύση του ηλίου ή από την ανατολή του ηλίου μέχρι την άλλη ανατολή του ηλίου. Είναι πολύ σημαντικό να νηστεύουμε, γιατί όλες οι δυσκολίες που φέρνουμε στο Θεό προσευχόμενοι όταν συνοδεύονται από νηστεία έχουν μεγαλύτερη δύναμη και ανταπόκριση από το Θεό. Τι απαγορεύεται στην νηστεία, λέει ο Λόγος του Θεού στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον 6 κεφάλαιο και 16 εδάφιο. Και όταν νηστεύετε,
Μη γίνεστε όπως οι υποκριτές σκύθροποι, διότι αφανίζουν τα πρόσωπα αυτών για να φανούν στους ανθρώπους ότι νηστεύουν. Αληθώς σας λέγω ότι έχουν ήδη των μισθών αυτών. Συ όμως το τα νηστεύεις, άλυψον την κεφαλή σου και νύψον το πρόσωπό σου, για να μην φανείς στους ανθρώπους ότι νηστεύεις, αλλά μόνο στον Πατέρα στον εν το κρυπτό. Και ο Πατέρας σου βλέπων εν το κρυπτό, θέλει σου ανταποδώσει εν το φανερό. Άρα, ένα από αυτά τα οποία ο Κύριος αναφέρεται στο να μην κάνουμε, είναι να νηστεύουμε φανερά για να μας βλέπουν οι άνθρωποι. Αλλά όταν νηστεύουμε, να νηστεύουμε εν το κρυπτό, στον Πατέρα μας τον ουράνιο, ο οποίος βλέπει εν το κρυπτό και ανταποδίδει εν το φωνερό. Η νηστεία λοιπόν πρέπει να γίνεται για να βλέπετε μόνο από το Θεό. Τελείωσε το κρυπτό. Και όχι όπως υποκριτές που νηστεύουν για να βλέπονται από τους ανθρώπους ότι νηστεύουν, πήραν αυτό το μισθό τους ήδη από το Θεό. Συνεχίζω με τη δεύτερη σου ερώτηση, αγαπητέ Τόμας. Λένε ότι σε κάθε ερώτηση που έχει ο άνθρωπος να πηγαίνει στον Κύριο. Προσπαθώ να το κάνω, αλλά δεν παίρνω καμία απάντηση. Τι γίνεται, μήπως κάνω κάτι λάθος ή έχω στη ζωή μου κάποιο αμάρτημα? Αγαπητέ αδελφέ, προσεύχομαι, διαβάζω το λόγο του Θεού και πηγαίνω στην Εκκλησία. Δεν έχω ακόμη λάβει το πνεύμα του Άγιο. Παρακαλώ τον Κύριο και για το πνεύμα του Άγιο. Τι πρέπει να κάνω για να μου μιλήσει ο Θεός? Ο λόγος του Θεού αναφέρεται στην επιστολή προς Φιλιππησίους για την προσευχή μας, πόσο σημαντικό είναι να προσευχόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο. Διαβάζω από το Δέλτα κεφάλαιο της επιστολής προς Φιλιππησίους και από το 6 εδάφιο. Μη με ρημνάτε περί μηδενός, αλλά εμπαντή πράγματι ας γνωρίζετε τα ζητήματά σας προς το Θεό με τευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως. Και τότε η ειρήνη του Θεού που υπερέχει πάντα νου θα διαφυλάξει τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Όλα τα ζητήματα λοιπόν τα οποία έχουμε όταν προσευχόμαστε πρέπει να τα φέρνουμε ενώπιον του Θεού με παρησία, και έχουμε παρησία όταν ζητάμε κατά το θέλημά Του. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτα-πρώτα, όταν προσεύχεσαι να εισέλθεις, λέει η Γραφή, στο ταμείο σου. Να το δούμε όμως και από μέσα και αυτό. Είναι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Διαβάζω 5 εδάφιο, 6 κεφάλαιο. Και όταν προσεύχεσαι, μην είσαι σαν τους υποκριτές, γιατί αγαπούν να προσεύχονται ιστάμενοι στις συναγωγές και στις γωνιές των πλατιών, για να φαίνονται στους ανθρώπους, αληθώς σας λέγω, ότι έχουν το μισθό τους. Εσύ όμως όταν προσεύχεσαι, εισέλθε στο ταμείο σου. Και αφού κλείσεις την πόρτα σου, προσευχή σου στον Πατέρα σου εν το κρυπτό, και ο Πατήρ σου βλέπτον το κρυπτό, θέλει σε ανταποδώσει εν το φανερό. Άρα λοιπόν, πώς προσευχόμαστε? Παίρνουμε πρώτα στο ταμείο μας, στο δωμάτιό μας, εκεί που δεν μας ενοχλήσει κανείς. Κλείνουμε την πόρτα, και αυτό είναι κάτι που θέλει ο Θεός, για να εμποδίσουμε και το διάβολο να έρθει μέσα στο ταμείο μας, επί το λόγο του Κυρίου. Κλείνουμε τα τηλέφωνα για να μην μας ενοχλήσει τίποτα. Γονατίζουμε και πρώτο απ' όλα ζητάμε το αίμα του Χριστού να καθαρίσει μας από πάσης αμαρτίας, αφού προηγούμενα εξομολογηθούμε και μετανοήσουμε για όλα τα αμαρτήματά μας ενώπιον του Θεού. Στη συνέχεια φέρνουμε στο σκέψη μας όλους τους ανθρώπους που έχουν κάτι εναντίον μας και εμείς κάτι εναντίον τους. Ή εμείς κάτι εναντίον τους. Και προσευχόμαστε για αυτούς, τους συγχωρούμε εξ όλης μας της καρδίας. Προσευχόμαστε για αυτούς ο Θεός να τους ευλογήσει και πιο πολύ ακόμη από εμάς. Και τότε και πάλι ζητάμε το αίμα του Χριστού να μας καθαρίσει και ο Πατέρας μας ο ουράνιος μας συγχωρεί όλα μας τα αμαρτήματα, γιατί και εμείς συγχωρήσαμε όλα τα αμαρτήματα στους ανθρώπους, στους άλλους και στους αδελφούς μας. Που είναι απαραίτητο. Απαραίτητο. Αλλά πρέπει να κάνουμε και κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εάν υπάρχει κάποιος αδελφός μας τον οποίο δεν αγαπάμε πολύ, όχι γιατί έχουμε κάτι εναντίον του, αλλά δεν τον αγαπάμε πολύ. Τον έχουμε συμφωνήσει, εάν έχει κάνει κάτι σε εμάς.
αλλά δεν τον αγαπάμε πολύ. Τότε είναι απαραίτητο να προσευχηθούμε γι' αυτόν και να ζητήσουμε από το Θεό να γεμίσει την καρδιά μας με αγάπη, που να τον αγαπάμε όχι με λόγια και με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια, και να προσευχηθούμε πάλι να τον ευλογήσει πολύ ο Θεός, και τότε θα έχουμε παρησία και η προσευχή μας θα ακούγεται. Καθώς λέει η Γραφή, διαβάζω από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 18 εδάφιο, από το 3ο κεφάλαιο. «Τεκνία μου, μη αγαπώμεν με λόγων, μη δε με γλώσσαν, αλλά με έργων και αλήθειαν. Και εκ τούτου γνωρίζομαι ότι είμαι θα έχει της αληθείας, και θέλω να με πληροφορήσει τας καρδίας ημών έμπρος τον Αυτόν. Διότι αν μας κατακρίνει η καρδιά μας, βεβαίως ο Θεός είναι μεγαλύτερος της καρδιάς μας και γνωρίζει τα πάντα. Αγαπητοί, αν η καρδιά μας δεν μας κατακρίνει, τότε έχουμε παρησία προς τον Θεό. Και για να μην μας κατακρίνει η καρδιά μας, πρέπει να αγαπάμε όλα τα αδέλφια μας και ακόμη αυτούς, ιδιαίτερα που δεν συμπαθούμε πολύ, με έργο και με αλήθεια. Τότε η καρδιά μας δεν μας κατακρίνει. Και αν η καρδιά μας δεν μας κατακρίνει, γιατί γνωρίζουμε ότι είμαστε εκ της αληθείας, ό,τι αν ζητώμεν, 22 εδάφιο, λαμβάνομεν παρά αυτού, διότι κατά αυτόν τον τρόπο φυλάττουμεν τα σεντολάς αυτού και πράττουμεν τα αρεστά ενώπιον αυτού. Άρα, για να ακουστεί η προσευχή μας, πρέπει να έχουμε παρησία, να ζητάμε κατά το θέλημά του. Λέει, διαβάζω πάλι από την επιστολή του Ιωάννου την 5ο κεφάλαιο, 14 εδάφιο, και αυτή είναι η παρησία την οποία έχουμε προς αυτόν, ότι αν ζητώμεν τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει μας. Και αν εξεύρωμεν το ακούει μας, ό,τι αν ζητήσωμεν, εξεύρωμεν τι λαμβάνουμε, τα ζητήματα τα οποία ζητήσαμε παρά αυτού. Αλλά για να έχουμε παρησία, είναι απόλυτη ανάγκη να ζητάμε κατά το θέλημα αυτού. Να ζητάμε αυτά που θέλει αυτός να ζητάμε. Δεύτερον, να τα ζητάμε αφού αγαπάμε όλους τους αδελφούς μας, ώστε η καρδιά μας να μην μας κατακρίνει. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να ζητάμε με πίστη. Έχοντες πίστη Θεού, χωρίς να διστάζουμε. Άλιστα να το διαβάσω και αυτό από μέσα. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, το κεφάλαιο Ιώτα Α και 20 εδάφιο. Και αποκριθείς ο Ιησούς, λέγει προς αυτούς, έχετε πίστη στην Θεού. Διότι αληθώς σας λέγω ότι ως της είπε προς το όρος τούτο, σηκώθητη και ρίφτη στην θάλασσα και δεν διστάσει την καρδία αυτού, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει γίνει σε αυτόν ό,τι ανήπει. Δια τούτο σας λέγω, πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θέλει γίνει σε εσάς. Άρα πρέπει πρώτα να μετανοήσουμε, να εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας για να μας αγιάσει ο Θεός, να συγχωρήσουμε τους αμαρτάνοντας εμάς, για να μας συγχωρήσει και τις αμαρτίες μας ο Θεός, να αγαπήσουμε τους αδελφούς μας, όλους, ακόμη και εκείνων των οποίων δεν συμπαθούμε, γιατί για πολλούς λόγους, και με έργο και με αλήθεια να προσευχηθούμε να τον ευλογήσει ο Θεός, ώστε να μην μας κατακρίνει η καρδιά μας, αλλά να γνωρίζουμε ότι είμαστε εκ της αληθείας, και τότε να προσευχηθούμε. Και ό,τι προσευχηθούμε, ο Θεός θα τα ακούει. Και όταν ξέρουμε ότι ακούει ο Θεός, θα μας απαντήσει. Προσευχή λοιπόν είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία ευαριστείται ο Θεός, ευαριστούμε το Θεό και ανταποκρίνεται ο Θεός στα αιτήματά μας. Μπες λοιπόν μέσα στο ταμείο σου, αδελφέ, αγαπητέ Τόμας, κάνε αυτά που είπαμε, μετανόησε, συγχώρεσε, αγάπησε, σκέψου τα αιτήματά μας, τα αιτήματά σου ότι πρέπει να είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και ζήτα. Όλα τα ζητήματά σου, λέει στην επιστολή προς Φιλιππισίους, γνώρισε τα εις τον Κύριο, μετευχαριστίας, γνωρίζοντας ότι ο Θεός ακούει, δια της προσευχής και της δεήσεως. Και τότε θα έρθει η ειρήνη του Θεού που πέρεχει παντανού, θα διαφυλάξει την καρδιά σου και τα διανοήματά σου δια του Ιησού Χριστού.
Και στη συνέχεια ο Θεός της ειρήνης, καθώς λέει στην επιστολή προς Θεσσαλονικείς, θα σας αγιάσει ολοκλήρως σώμα, ψυχή και πνεύμα, για να είσαστε άμεμπτοι στην παρουσία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Στη συνέχεια λοιπόν θα έρθει ο αγιασμός του σώματος, ψυχής και του πνεύματος, του δικού σου. Και η συνέχεια των πραγμάτων είναι συγκεκριμένη, καθώς λέει στην επιστολή προς Εβραίους, στο ΙΓ, στο 20 και στο 21, ο Κύριος μας, ο δε Θεός της ειρήνης, που θα σας διαφυλάξει τα διανοήματά σας και την καρδιά σας δια του Ιησού Χριστού, που στη συνέχεια θα σας αγιάσει σώμα και ψυχή και πνεύμα, τώρα ο ίδιος ο Θεός της ειρήνης, θα σας κάνει τελείους, κατηρτισμένους, θα σας καταρτήσει εις πάν έργων αγαθών, δια να εκτελείτε το θέλημα αυτού, καθώς θα ενεργεί μέσα σας το ευάρεστον ενώπιον αυτού δια του Ιησού Χριστού. Θα ενεργεί μέσα σας το ευάρεστο δια του Ιησού Χριστού, δηλαδή αυτά που θα πράτε θα είναι ευάρεστα, γιατί δεν θα τα πράτε εσείς, αλλά η χάρις του Θεού που κατοικεί μέσα σας, ο Χριστός που κατοικεί μέσα σας, ώστε να σας καταρτίζει σε πάνω έργων αγαθών. Και εν τέλει πια, θριαμβευτές, καθώς ο Χριστός κάνει μας πάντοτε να θριαμβεύουμε δια του Ιησού Χριστού, λέει ο Λόγος του Θεού, ο δε Θεός της ειρήνης ταχαίως θα συντρίψει τον σατανά υπό τους πόδας σας. Άρα λοιπόν συντρίβεται και ο διάβολος και ο άνθρωπος πια βρίσκεται μέσα στην παρουσία του Θεού, στη δόξα του Θεού και απολαμβάνει όλα όσα ο Θεός έχει ετοιμασμένα για αυτόν. Αφού λοιπόν προσευχηθεί κατά αυτόν τον τρόπο και εξομολογείται και λέει και ευχαριστεί και δοξάζει και προσεύχεται και δέεται, μετά σταματάει. Αυτό στην αρχαία εκκλησία το λέγανε ιερά σιωπή. Σταματάει και δεν μιλάει καθόλου. Και περιμένει εκεί με υπομονή το Θεό να τον επισκεφθεί και να του μιλήσει. Πώς θα του μιλήσει, με όποιο τρόπο θέλει αυτός. Θα βρει τρόπο να σου μιλήσει. Με οράσεις πνευματικές, με έκσταση, με φωνή Θεού. Αν έχεις και Πνεύμα Άγιο, με τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Ή ακόμη, αν δεν σου μιλήσει εκεί, με ενύπνια, με νυχτερινές οράσεις, στον ύπνο σου, θα σου μιλήσει ο Θεός. Αλλά για να σου μιλήσει ο Θεός πρέπει να το πλησιάζεις με παρησία, ώστε να ξέρεις ότι σ' ακούει. Ευχαριστούμε το Θεό για σένα, αγαπητέ αδερφέ μας Τόμας, που μας στέλνεις με email στην εκπομπή αυτή στα πολωνικά. Εμείς απαντάμε στα ελληνικά, αλλά μεταφράζουμε και στα πολωνικά και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Σε ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ για τα email σου, ευχαριστούμε το Θεό για σένα και ευχόμαστε και σε σένα αλλά και σε όλους σας που μας παρακολουθείτε. Ο Θεός να σας ευλογεί πάντοτε πλούσια, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.